Η παραδοχή είναι κοινή. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες των πολιτών και τις σύγχρονες προκλήσεις για την παροχή ποιοτικών και προσβάσιμων από όλους υπηρεσιών. Η μεταρρύθμιση του ΕΣΥ θα έπρεπε να γίνει χτες. Ήδη βλέπουμε αυτή την καθυστέρηση πόσο κοστίζει στις ανάγκες υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, είχαμε την περίπτωση, τη χαρακτηριστική, αλλά δυστυχώς όχι τη μόνη, στα Χανιά, συμπολίτης μας που ζήτησε να κάνει γαστροσκόπηση και του δώσουμε ένα ραντεβού μετά από 2 χρόνια. Αυτό στα Χανιά. Ενώ στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για να κλείσει κανείς ραντεβού στον οφθαλμίατρο. Για να κλείσεις ένα ραντεβού σε οφθαλμίατρο, το πρώτο ραντεβού που θα κλείσεις αύριο το πρωί να πάρεις τηλέφωνο θα είναι το 2021, έως το τέλος του έτους, δηλαδή έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού σε οφθαλμίατρους. Ένα άλλο. Οι γαστρεντολόγοι, ένα γαστρεντολόγο που έχει το νοσοκομείο μας, γιατί κανονικά έπρεπε να έχει 2, δεν έχει, μόνο έναν. Το ραντεβού του είναι τον Οκτώβριο του 2020. Αυτή δυστυχώς είναι η τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που δεν είναι σε θέση ούτε να παρέχει πλέον την αναγκαία περίθαλψη και κυρίως δεν είναι σε θέση να παρέχει δωρεάν περίθαλψη. Οι Έλληνες βάζουν γερά το χέρι στη τσέπη και αυτή τη στιγμή είναι το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας σε όλη την Ευρώπη. Η έρευνα της διανέωσης για την υγεία παρουσιάζει χρήσιμα συμπεράσματα. Ένας στους 5 Έλληνες δηλώνει ότι δεν έλαβε υπηρεσίες υγείας, παρόλο που τους είχε ανάγκη. Ένας στους 3 καρκινοπαθείς αντιμετωπίζει προβλήματα στην πρόσβαση στο γιατρό του και ένας στους 4 στην πρόσβαση στο φάρμακο. Δείξει ότι μέχρι και σήμερα ο προϋπολογισμός του κράτους προβλέπει το ίδιο ποσοστό που είχε πέρυσι και για την υγεία. Στα νοσοκομεία λοιπόν δεν αυξήθηκε τίποτα σε κόστος δαπάνης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ίδιο είναι. Άρα λοιπόν συνεχίζεται αυτή η τακτική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες. Η αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης πασιφανής. Η ενιαία πολιτική ακόμα ζητούμενο. Και να μην υπάρχει προγραμματισμός για κάλυψη θέσεων. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι συνάδελφοι αυτοί έχουν μια πορεία στον χώρο της υγείας. Αλλιώς ήταν όταν πρωτοδιορίστηκαν στα 35 τους ή στα 40 τους. Αλλιώς είναι στα 65 και στα 67. Δηλαδή δεν μπορεί οι απαιτήσεις του συστήματος από αυτούς να είναι οι ίδιες και κυρίως να είναι τα τελευταία χρόνια και μετά την περίοδο της κρίσης να είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ δεν είναι κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, εδώ κάθε φορά που αλλάζει ο Υπουργός Υγείας και που αλλάζει αρκετά συχνά. Έχουμε διαφορετικές επιλογές, έχουμε διαφορετικά επιτελεία και έχουμε τελικά ένα εθνικό σύστημα υγείας να διοικείται από το γραφείο του εκάστοτε Υπουργού Υγείας. Δεν συμβαίνει σε κανένα εθνικό σύστημα υγείας στην Ευρώπη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να είναι από μια κακή αυτή τη στιγμή κρατική υπηρεσία να γίνει ένας σύγχρονος δημόσιος οργανισμός. Αυτό συντελεί πάντα στο όταν έχουμε αλλαγή, όπως έχουμε και τώρα, να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί οι θέσεις που συνταξιοδοτούνται ή παρετούνται δεν αναπληρώνονται άμεσα, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει η ενιαία πολιτική. Ότι θέλουμε αυτούς τους γιατρούς, ότι ο γιατρός που συνταξιοδοτήθηκε αυτόματα προκηρύσσεται η θέση του, αυτόματα. Μα είναι το εκ των όνου κάνευ. Λοιπόν, ότι τώρα είμαστε στο 2020, 40 χρόνια μετά, έχουν αλλάξει οι δρόμοι, να πω το απλό, έχουν αλλάξει οι αποστάσεις, έχει αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης των νοσοκομείων, άρα, και δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο βέβαια από την υγεία, άρα μήπως θα πρέπει όλες οι πολιτικές παρατάξεις, το ξαναλέω, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να πούν χρειάζονται όλα αυτά, όλες αυτές οι δομές υγείας. Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της διαχείρισης των περιστατικών κάτι παραπάνω από σημαντικός. Πρέπει να προσπεράσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις που μας κράτησαν πίσω. Ο δρόμος δηλαδή που οδηγεί στις καταστροφικές ανάγκες στα νοικοκυριά πρέπει ακόμα και οι επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν πραγματικά που βρίσκεται το πρόβλημα. Με αυτοδιοίκηση και κυρίως με αυτοδιοίκηση στο κατώτερο δυνατό επίπεδο. Πρέπει δηλαδή τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας να μπορούν να διαχειρίζονται με επάρκεια την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που έχει μια μονάδα υγείας. Και αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Και ο λόγος που δεν γίνεται στις περιφέρειες 13 να αντιστοιχηθούν με τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας και να συμμετέχουν στα όργανα σχεδιασμού και αποφάσεων και οι εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή της περιφέρειας, και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να συμμετέχουν στα προτινόμενα από εμάς δίκτυα και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.